Λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπους από τον κόσμο της τεχνολογίας, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν, της οικονομίας και της κοινωνίας, που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μας. Είμαι ο Χρήστος Ξακάς και σήμερα έχω τη χαρά φιλοξενώ τον κύριο Ηλία Πίτσαβο, Head of Greece της Klarna, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την παρουσία της συγκεκριμένης εταιρείας στην ελληνική αγορά, το Buy Now, Pay Later, τα ωφέλη από αυτό για τον έμπορο και για τον καταναλωτή, τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Klarna και το μέλλον, τους επόμενους στόχους. Λοιπόν, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία, ωραία ευκαιρία να τα πούμε και να μιλήσουμε και για την Klarna και για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα. Να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Τι είναι η Klarna, πώς ξεκίνησε, από ποιους και πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τι προσφέρει. Ωραία. Λοιπόν, η Klarna λοιπόν είναι μια, ουσιαστικά είναι μια τράπεζα, ευρωπαϊκή τράπεζα, έχει βάση στη Σουηδία. Αλλά είναι εναλλακτική τράπεζα. Δηλαδή το βασικότερο κομμάτι της Klarna είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Είναι μια εναλλακτική τράπεζα που προσφέρει υπηρεσίες Buy Now, Pay Later, αγόρασε τώρα, πλήρωσε μετά. Είναι ένα global trend αυτή τη στιγμή. Στους καταναλωτές σε γύρω στις 40 χώρες, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και παράλληλα είναι και ένας από ένα πάρα πολύ μεγάλο network από καταναλωτές, γιατί προσφέρουμε και άλλες υπηρεσίες πέρα από τον Buy Now Pay Later που αφορούν το κομμάτι τι γίνεται μετά την αγορά, τι γίνεται πριν την αγορά. Υπάρχει ένα Klarna, μπορούμε να τα πούμε και στη συνέχεια. Ξεκίνησε το 2005 από τον έναν, μάλιστα είναι και πολύ ωραία ιστορία του ιδρυτή, λέγεται Σεμπάστιαν Σιεμιατκόφσκι, είναι λίγο γλωσσοδέτης το όνομά του, αλλά είναι γιος Πολωνών μεταναστών στην Σουηδία και έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή την πιο μεγάλη, το leader ας πούμε στον χώρο του Buy Now Pay Later με valuation πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, την Klarna. Και όπως είπαμε, μέχρι πέρσι δεν ήμασταν στην Ελλάδα. Πέρσι, το Σεπτέμβριο του 2022, λανσάραμε και στην Ελλάδα και έχουμε και τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα από την ελληνική αγορά επίσης. Ποια είναι λοιπόν η ανταπόκριση που έχει υπάρξει από το καταναλωτικό κοινό και τους εμπόρους στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, αν θέλετε, για το Buy Now, Pay Later? Και αν έχουμε έτσι μια εικόνα για τα αποτελέσματα που έχουν υπάρξει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ωραία. Γενικότερα στο διεθνώς, η Klarna, είπαμε, είναι ο ηγέτης στο κομμάτι του Buy Now Pay Later και αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 150 εκατομμύρια καταναλωτές στις χώρες που δρά. Έχει επίσης γύρω στους πάνω από μισό εκατομμύριο εμπόρους και πολύ πολύ μεγάλα brand, τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως. Επίσης προσφέρει υπηρεσίες και σε φυσικά καταστήματα και όχι μόνο στο online κομμάτι. Στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2022, έχουμε φτάσει ήδη τώρα τους 300.000 καταναλωτές. Έχουμε συνεργασίες με πάνω από 2.500, φτάσαμε πρόσφατα εμπόρους. Και πραγματικά βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη και καλή ανταπόκριση από την πρώτη μέρα ουσιαστικά που λανσάραμε στο καταναλωτικό κοινό στην Ελλάδα. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, είναι ότι υπάρχει, προσφέρει μια υπηρεσία που δεν υπήρχε πριν την Klarna και είναι πάρα πολύ, ας πούμε, κοντά στον τρόπο στον οποίο ο Έλληνας καταναλωτής θέλει, έχει συνηθίσει να αγοράζει. Και αναφέρομαι στο κομμάτι των δόσεων. Ουσιαστικά, τι κάνει η Klarna στην Ελλάδα? Δίνει τη δυνατότητα, να το πούμε πάρα πολύ πολύ απλά, δίνει τη δυνατότητα των δόσεων, λίγων δόσεων, είναι τα λεγόμενα micro-loans, δεν συζητάμε για μεγάλα καταναλωτικά δάνεια ή κάτι τέτοιο, αλλά πηγαίνω στο check-out ενός καταστήματος, μπορώ να αγοράσω κάτι πληρώνοντας με δόσεις, ακόμα και αν δεν έχω πιστωτική κάρτα. Άρα, ο Έλληνας καταναλωτής έχει συνηθίσει στις δόσεις, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτόν, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη, η έννοια των δόσεων είναι λίγο δύσκολη να την αντιληφθεί ο μέσος καταναλωτής. Άρα στην Ελλάδα υπάρχει το ιστορικό των δόσεων, αλλά μόνο ένα στους 10, ας πούμε, πάνω κάτω, έχει πιστωτική κάρτα για να μπορέσει
να πάρει αυτή τη δυνατότητα των εδώσεων. Άρα η Κλάρνα λέει, εγώ θα δώσω τη δυνατότητα των εδώσεων ακόμα και σε πελάτες χωρίς πιστωτική κάρτα, με την απλή χρεαστική στο κάρτα, και πάνω σε αυτό θα είναι τελείως άτοκα, δεν θα έχει κανένα επιπλέον κόστος, δεν θα έχει τόκους υπερημερίας όπως οι πιστωτικές κάρτες, αλλά είναι ένα πολύ πολύ υγιές προϊόν και μια ευκολία στον τρόπο πληρωμής τη στιγμή της αγοράς. Αν το δούμε όλο αυτό από την πλευρά της επιχείρησης του εμπόρου, εκεί υπάρχουν ωφέλη από τη χρήση της Κλάρνα. Ακριβώς. Και αυτό είναι ουσιαστικά σε αντίθεση με την πιστωτική κάρτα. Αυτός ο οποίος, ας πούμε, κάνει sponsor αυτή την ευκολία της πληρωμής, είναι ο έμπορος. Με την έννοια ότι ο τρόπος πληρωμής της Κλάρνα για τον καταναλωτή, όπως είπαμε πριν, είναι εντελώς δωρεάν. Ο έμπορος όμως επιλέγει να βάλει Κλάρνα στο κατάστημά του, γιατί βλέπει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους καταναλωτές, έχει πολλούς καινούριους καταναλωτές που δεν θα αγόραζαν από το μαγαζί που αν δεν υπήρχε αυτή η επιλογή της Κλάρνα, και συνήθως αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα είναι πολύ πολύ μεγάλη αύξηση των μέσων καλαθιών στο checkout, δηλαδή στο flow της Κλάρνα και των πωλήσεων των εμπόρων που μας έχουν εμπιστευτεί. Ο ανταγωνισμός για εσάς ποιος είναι αυτή τη στιγμή και ποια είναι η στρατηγική σας απέναντι σε αυτόν? Δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάποιο. Η Κλάρνα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία, είπαμε, Buy Now Pay Later. Έχουμε πολύ πολύ διαφορετικά προϊόντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός μπορεί κάποιος να πει ότι είναι οι πιστωτικές κάρτες, αλλά και πάλι εμείς απευθυνόμαστε στο κοινό αυτό που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ή δεν έχει τη δυνατότητα να βγάλει πιστωτική κάρτα. Άρα θέλει ένα πιο έτσι υγιή τρόπο πληρωμής. Και επίσης οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο checkout σαν επιλογή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που πληρώνει με αντικαταβολή. Και η αντικαταβολή σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, αν όχι όλο το ποσοστό της αντικαταβολής, καταλήγει στο να πληρώνει κάποιος μετρητά στο σπίτι του. Άρα δεν είναι πλέον ηλεκτρονική πληρωμή, απλά έχω κάνει initiate μια αγορά από το checkout. Άρα, νομίζουμε ότι ως Κλάρνα τουλάχιστον δίνουμε τη δυνατότητα πολλών διαφορετικών επιλογών. Η μία επιλογή είναι οι δόσεις. Η άλλη επιλογή είναι μπορούμε να πληρώσουμε Κλάρνα τη στιγμή της αγοράς όλο το ποσό. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να το σπάσω. Θα έρθουν και άλλες υπηρεσίες που είναι τελείως διαφορετικές για τον Έλληνα καταναλωτή. Μία υπηρεσία που θα λανσάρουμε πολύ πολύ σύντομα είναι το λεγόμενο Pay Later. Δηλαδή, δεν πληρώνω τίποτα τη στιγμή της αγοράς, θα πληρώσω όλο το ποσό σε 30 μέρες, όταν θα έχω μια μεγαλύτερη δυνατότητα, όταν θα έχει πέσει ο μισθός μου, για παράδειγμα. Άρα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια άλλη επιλογή σαν την Κλάρνα αντίστοιχη, αλλά προσπαθούμε ουσιαστικά να δώσουμε μια έξτρα δυνατότητα στους καταναλωτές με πολλούς διαφορετικούς ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Έψαξα και στο site της Κλάρνα και είδα ότι συνεργάζεται με μια ευρεία γκάμα brands και καταστημάτων. Υπάρχει κάποιος τομέας που βλέπετε ότι το Buy Now, Pay Later παρουσιάζει ιδιαίτερη επιτυχία και προτιμάται από τους καταναλωτές στην Ελλάδα? Υπάρχουν και επιτομείς αγοράς που έχουν δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Κλάρνα? Πολύ καλή ερώτηση. Στην Ελλάδα, λοιπόν, γενικότερα παγκοσμίως, θα έλεγα η Κλάρνα έχει πελάτες σε οποιοδήποτε market segment, vertical, κατηγορία εμπόρων ή καταστημάτων. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος, γιατί έχουμε ξεκινήσει μέσα σε 1-1,5 χρόνο και έχουμε, νομίζω, από κάθε κατηγορία στο χώρο του retail, αν πάρεις οποιαδήποτε κατηγορία, η Κλάρνα έχει ουσιαστικά συνεργασίες με τους μεγαλύτερους παίχτες της κατηγορίας αυτής. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάρετε το κομμάτι του fast fashion, είτε ξένα είτε ελληνικά brands, δηλαδή H&M, About You, Attractivo, Celestino, είναι όλοι από πολύ πολύ νωρίς συνεργάζονται με την Κλάρνα στην Ελλάδα. Αν πάμε στο κομμάτι του σπιτιού, έχουμε τα IKEA, έχουμε τα Leroy Merlin, έχουμε το Σπίτι Shop, πάρα πάρα πολλούς από τους leaders, ας πούμε, της κατηγορίας έχουν επιλέξει και συνεργάζονται με Κλάρνα. Αν πάμε στα αθλητικά είδη, νομίζω δεν πρέπει να λείπει κανείς. Άρα αυτό που βλέπουμε στο beauty κομμάτι, Kiko, Hondo Centers φυσικά, πάει πάρα πάρα πολύ καλά.
Στα ηλεκτρονικά και στα marketplaces φυσικά έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη συνεργασία με το Public, που ήταν και η πρώτη ελληνική εταιρεία που μας υποστήριξε και μας βοήθησε να αναπτυχθούμε και να καταλάβουμε την ελληνική αγορά. Άρα νομίζω ότι σε όλα τις κατηγορίες στην Ελλάδα υπάρχει value για την Klarna, οι έμποροι μας εμπιστεύονται και οι καταναλωτές τους επίσης. Η κατηγορία που θα αρχίσουμε λιγάκι να εξετάζουμε με λίγο μεγαλύτερο, έτσι, ας πούμε, focus και ενδιαφέρον, είναι η κατηγορία των services. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε γίνει πλέον ένας established player όσον αφορά τα φυσικά προϊόντα. Και ένας στόχος είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε και την επιλογή αυτή και σε services, ticketing, ferries, οτιδήποτε μπορεί κάποιος να αγοράσει πέρα από τα φυσικά προϊόντα. Και νομίζω μια συνεργασία που ξεκινήσαμε σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε και στην Ελλάδα επίσης από τον Νοέμβριο που μας πέρασε ή τον Οκτώβριο, είναι τα Airbnb. Οπότε πλέον και στην Ελλάδα βλέπουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση να αγοράσει κάποιος ή να κλείσει κάποιος το σπίτι των διακοπών του χρησιμοποιώντας Klarna. Και από αυτή τη συνεργασία που κάνατε με το Public, υπάρχει κάποιο trend που βγάλατε για τη συμπεριφορά του καταναλωτή και που ίσως δεν το αναμένατε ή που επαναπροσδιορίσατε, ας πούμε, τη στρατηγική σας? Θα έλεγα ότι δεν περιμέναμε τόσο γρήγορο να φτάσουμε στα επίπεδα που φτάσαμε όσον αφορά το λεγόμενο share of checkout, δηλαδή πόσο πολλοί κόσμος στο checkout θα επιλέξει Klarna. Γιατί πάντα είναι μια καινούργια χώρα, πηγαίνουμε σιγά σιγά, βλέπουμε πώς κινείται η αγορά, καθορίζουμε τα προϊόντα που θα προσφέρουμε και σιγά σιγά έχουμε φτιάξει ένα πλάνο, ας πούμε, για το πώς θα κυλήσει η πρώτη χρονιά και πόσο θα... τι θα μας δυσκολέψει και πώς θα πάει η επόμενη χρονιά και το business plan, ας πούμε. Στην Ελλάδα πήγαμε, νομίζω, πολύ καλύτερα από τις τελευταίες αγορές που άνοιξε η Klarna στην Νότια Ευρώπη. Δηλαδή, αν συγκρίνεις Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία μετά από ένα χρόνο, καμία άλλη χώρα δεν έφτασε στα επίπεδα της Ελλάδας σε σχέση με καταναλωτές. Φυσικά με σχετικούς όρους, έτσι, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε χώρας και τις δυνατότητες κάθε χώρας, κανείς δεν έφτασε τόσο γρήγορα όσο η Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι τέριαξε πάρα πολύ το προϊόν της Klarna στην κουλτούρα της Ελλάδας και κυρίως στα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, που είναι δόσεις, αλλά όχι πιστωτική κάρτα. Γιατί ο κόσμος φοβάται ή δεν έχει ή δεν μπορεί να βγάλει πιστωτική κάρτα. Οπότε, για να απαντήσω και στην ερώτηση, χρειάστηκε μέσα στη χρονιά να αναπροσδιορίσουμε το στόχο μας και τους στόχους που είχαμε βάλει μέχρι το τέλος της χρονιάς προς τα πάνω. Είχαμε πολύ πολύ καλύτερη ανάπτυξη από ό,τι είχαμε αρχικά βάλει στο στόχο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μια ανησυχία τώρα που βλέπουμε να εκφράζεται συχνά σε σχέση με τις υπηρεσίες Buy Now, Pay Later, είναι και υπερβολικές δαπάνες, ακόμη και υπερχρέωση, αν θέλετε, ηλικιακών ομάδων από την κατάχρηση σε εισαγωγικά ή χωρίς τέτοιων μεθόδων. Η άποψή σας γι' αυτό, εφαρμόζεται μέτρα ίσως για να το αποτρέψετε? Κοιτάξτε, αυτό νομίζω είναι και κάπως ένας μύθος ή μια ωραία ιστορία, ας πούμε, που μπορεί να πούνε κάποιοι που θέλουν να αποφύγουν ή θέλουν, ξέρετε, να μείνουν στο status quo, να μην αλλάξει τίποτε, να μην προσφέρουμε καινούργιες υπηρεσίες στους καταναλωτές. Εγώ θα σας πω το εξής. Η Klarna αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά μοντέλα Buy Now, Pay Later ή κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που προσφέρουν ή που λένε ότι προσφέρουν Buy Now, Pay Later, αλλά έχουν διάφορα κόστη για τους καταναλωτές κλπ. Η Klarna αυτή τη στιγμή προσφέρει το προϊόν στον καταναλωτή χωρίς καμία χρέωση. Αν ο καταναλωτής δεν πληρώσει, δεν καταφέρει να αποπληρώσει τις τρεις δόσεις, και πάλι δεν είναι οι δόσεις των πιστωτικών καρτών που έχουμε 12, 24, 36 άτοκες δόσεις, συζητάμε τώρα για ένα προϊόν τριών δόσεων. Την πρώτη δόση την πληρώνει στη στιγμή της αγοράς, άρα είναι δύο δόσεις ουσιαστικά, και απευθύνεται σε καλάθια. Θα πάω να αγοράσω κάποια παπούτσια που κάνουν 50 ευρώ ή 100 ευρώ ή 150 ευρώ. Το μέσο καλάθι, δηλαδή, της Klarna κάπου εκεί κυμαίνεται. Δεν μιλάμε τώρα για
παίρνω ένα καταναλωτικό δάνειο και δεν ξέρω πώς να το αποπληρώσω. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αν η Κλάρνα λοιπόν δεν πληρωθεί, η Κλάρνα αυτόματα χάνει λεφτά από τον καταναλωτή. Άρα έχει κάθε διάθεση η Κλάρνα και είναι προς όφελός της να βάλει στην υπηρεσία εκείνο τον καταναλωτή και για το καλό της Κλάρνα, αλλά κυρίως για το καλό του καταναλωτή που έχει, θα μπορέσει να πληρώσει και απλά χρειάζεται να πάρει μια, θέλει ένα extra flexibility, ας πούμε, τη στιγμή της συγκεκριμένης αγοράς. Άρα δεν περνάει οποιοδήποτε στην αγορά. Γίνεται ένα check και αν κάποιος έχει ένα ανοιχτό χρέος με την Κλάρνα, δεν έχει πληρώσει την προηγούμενη του αγορά, δεν θα του επιτραπεί να ξαναχρησιμοποιήσει την υπηρεσία. Και η κάθε, ας πούμε, ο κάθε έλεγχος για το αν ο καταναλωτής θα πρέπει να γίνει μέρος υπηρεσίας και να αγοράσει με Κλάρνα, να γίνεται τη στιγμή της συγκεκριμένης αγοράς. Αν τώρα αυτό το συγκρίνεται με το πώς λειτουργεί η πιστωτική κάρτα, που την έχουμε αποδεχτεί όλοι σαν ένα τραπεζικό προϊόν, ας πούμε, που υπήρχε και θα υπάρχει για πάντα, στην πιστωτική κάρτα κάποιος βγάζει μια πιστωτική κάρτα, έχει ένα όριο, ας πούμε 2.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι να αλλάξει κάρτα. Ο άνθρωπος μπορεί ενδιάμεσα να έχει χάσει τη δουλειά του, να έχει προβλήματα, να μην πληρώσει τα δάνειά του. Πάντα η κάρτα έχει όριο 2 ή 3.000 ευρώ όσο είχε στην αρχή. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το τόκι υπερημερίας. Χρεώνω την πιστωτική μου κάρτα. Τελικά στο τέλος του μήνα δεν μπορώ να την πληρώσω. Οπότε αρχίζω και πληρώνω τόκους και υπέρογκα ποσά που αντιστοιχούν στους τόκους εξυπηρέτησης της κάρτας. Οπότε, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κλάρνα, το ανοιχτό χρέος του καταναλωτή της Κλάρνα είναι γύρω στα 150 ευρώ, όσα δηλαδή πρέπει να πληρώσει για να κλείσει εκείνη τη στιγμή το χρέος της, το χρέος του στην Κλάρνα. Και αν το συγκρίνεται αυτό με την πιστωτική κάρτα, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Στην Αμερική είναι 6.000 ή 5.000 ευρώ το ανοιχτό χρέος. Οπότε τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε νομίζω δεν θα μπορούσα να φανταστώ έναν πιο υγιή τρόπο πληρωμής το να δώσεις δάνειο ή αυτό το micro loan που λέμε σε κάποιον σε σχέση με ένα τέτοιο μοντέλο pineapple που δεν κοστίζει τίποτε στον καταναλωτή. Άρα γίνεται και κάποιος έλεγχος πριν, ένα background check, ας πούμε. Το βασικό background check της Κλάρνα αυτή τη στιγμή είναι το ιστορικό σε σχέση με την Κλάρνα. Δηλαδή, αν έχω αποπληρώσει και αν πληρώνω καλά τις προηγούμενες αγορές μου στην Κλάρνα, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά αλγόριθμοι άλλοι που τρέχουν σε real time από πίσω τη στιγμή που κάποιος θα πατήσει το κουμπί μέχρι να βγει η απόφαση. Πάλι, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Και να σας πω, κάποια πράγματα είναι ακόμα και στατιστικά, ας πούμε, στοιχεία για διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων, για ώρες της ημέρας, όλα παίζουν ρόλο σε σχέση με το αν κάποιος θα πληρώσει ή δεν θα πληρώσει, ας πούμε, κάποιο προϊόν. Οπότε, και αυτό είναι ένα από τα βασικά, είναι AI αλγόριθμοι από πίσω και είναι από τα βασικά, ας πούμε, intellectual property της ECLA, να είναι ο αλγόριθμος, το decision making platform που έχουμε για να αποφασίσουμε ποιος καταναλωτής θα περάσει ή δεν θα περάσει την υπηρεσία. Γενικότερα, ποια η γνώμη σας για την ελληνική αγορά και το μέλλον του e-commerce αυτήν, πώς θα μετασχηματιστεί το retail και ποιος θα είναι ο ρόλος των φυσικών καταστημάτων, αν θέλετε, σε αυτό? Ναι, σίγουρα τα φυσικά καταστήματα θα παραμείνουν και θα δυναμώσουν και θα δίνουν και άλλες επιπλέον υπηρεσίες. Άρα σίγουρα δεν πάμε σε κάτι που θα είναι μόνο online. Σε αυτό που πηγαίνουμε και νομίζω ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό είναι σε αυτό το omni channel experience, να πέφτουν λιγάκι διαχωριστικές γραμμές και να παίρνεις τα καλά, ας πούμε, που πληρώνω online στο κατάστημα και τα καλά του καταστήματος όταν πληρώνω online. Θα δώσω ένα παράδειγμα από κάποιες υπηρεσίες Κλάρνα. Για παράδειγμα, ποιο είναι το θετικό του να πληρώνω για μένα ή για κάποιον καταναλωτή, να πληρώνει, να κάνει μια αγορά από τον υπολογιστή του ή από το κινητό του? Ότι είσαι στο σπίτι σου, δεν χρειάζεται να βγεις έξω, μπορείς να ψάξεις πιο εύκολα, να συγκρίνεις από καταστήματα. Έχω βρει αυτό που μου αρέσει η τιμή του και πάω να πληρώσω. Οπότε αυτό είναι το θετικό. Από την άλλη, το αρνητικό είναι ότι δεν έχω δεν μπορώ να μιλήσω με κάποιον, να μου εξηγήσει κάποια πράγματα, να πιάσω το προϊόν, να δω ακριβώς πώς είναι. Όλο αυτό είναι που μου λείπει. Στην Κλάρνα έχουμε σε κάποιες χώρες ένα προϊόν που λέγεται
Το λέω σαν παράδειγμα, ένα προϊόν που λέγεται virtual shopping, που ουσιαστικά από το σπίτι σου μπορείς να κάνεις μέσω της εφαρμογής της Cloud να συνδεθείς με το φυσικό κατάστημα, να μιλήσεις πολύ πολύ εύκολα με κάποιον expert εκεί πέρα, να σου εξηγήσει πώς δουλεύει αυτός ο μετασχηματιστής ή πώς μοιάζουν τα παπούτσια, να στα πιάσει, να στα δείξει κλπ. Και να συνεχίσει μετά την αγορά σου online. Αντίστοιχα και το ανάποδο, να μπορεί κάποιος να πληρώσει με Klarna και να μπορέσει δηλαδή να έχει τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής, να μπορεί να δει την αγορά που έκανε στο application, στην εφαρμογή της Klarna, όπου όλα φαίνονται πολύ ωραία, βλέπεις ακόμα και τις φωτογραφίες των προϊόντων που έχεις αγοράσει, ζητάς περισσότερο χρόνο για να αποπληρώσεις, μπορεί να πληρώσεις πιο εύκολα, μπορείς να το κάνεις αυτό και στο φυσικό κατάστημα. Άρα προσπαθούμε να δούμε ένα μέλλον όπου τα καλά και των δύο θα έρχονται και ο καταναλωτής πλέον δεν θα κάνει διαφορά για τον καταναλωτή αν θα είναι στο φυσικό κατάστημα ή στο online store. Θα λέγατε όμως πως έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε περισσότερο τις ηλεκτρονικές πληρωμές ή υπάρχει ακόμη φοβία προς τη χρήση τους και υπάρχει κόσμος που προτιμάει ακόμη τα μετρητά? Νομίζω ότι στο κομμάτι καθαρά του ψωνίζω online είναι δύο πράγματα. Ένα είναι αν ψωνίζω online ή όχι και το δεύτερο είναι πώς πληρώνω. Γιατί μπορώ να ψωνίσω online και να πληρώσω με την αντικαταβολή στο σπίτι μου. Στο κομμάτι του αγοράζω online, νομίζω ότι η Ελλάδα πάντα έχουμε την τάση να παραπονιόμαστε, είμαστε πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη κλπ. Και αυτά. Πάμε αρκετά καλά. Η Klarna τρέχει κάθε τρίμηνο μία έρευνα και το ενδιαφέρον είναι ότι είναι οι ίδιες ερωτήσεις, η ίδια έρευνα σε κάθε χώρα της Ευρώπης, στην οποία βρισκόμαστε, έχουμε operations και ταυτόχρονα μπορείς να δεις δηλαδή πώς πάει η Ελλάδα σε σχέση με την Γερμανία ή με την Αγγλία ή με την Ιταλία και παράλληλα βλέπεις και πώς πάει η Ελλάδα σε σχέση με 3 μήνες πριν και μετά με 6 μήνες πριν. Οπότε αν συγκρίνουμε ας πούμε την πόσο πολύ κάποιος αγοράζει online σε σχέση με offline στην Ελλάδα, είμαστε στα ίδια επίπεδα με τις περισσότερες χώρες Ευρώπης, είμαστε πολύ καλύτερα από την Αυστρία, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, είμαστε πολύ πολύ πιο πίσω από την Αγγλία και την Αμερική, ας πούμε. Αλλά αν συγκρίνουμε με Ισπανία, με Ιταλία, με Γαλλία, είναι νομίζω κάπου εκεί γύρω στο το online preference είναι γύρω στο 48% σε αυτές τις χώρες. Επίσης, το άλλο χαρακτηριστικό στην Ελλάδα, που ίσως διαφέρει λιγάκι με άλλες χώρες, είναι ποιος είναι αυτός, ποιο ηλικιακό group έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα αγορών. Όχι σε απόλυτο νούμερο, αλλά σε συχνότητα. Πόσο λέει, ποσοστό από τις αγορές τις κάνει online σε σχέση με το φυσικό κατάστημα. Και ενώ σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι το μικρότερο ηλικιακό group, το λεγόμενο Generation Z, μέχρι δηλαδή 26-27 χρονών, στην Ελλάδα οι millennials, που είναι από 27 μέχρι 43-42, είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο, ας πούμε, συχνότητα ηλεκτρονικών πληρωμών. Αλλά γενικότερα συγκρινόμαστε σε επίπεδο online preference και σε επίπεδο πώς αναπτύσσεται το online. Νομίζω είμαστε από τις πιο αναπτυσσόμενες σε growth rate, σε ρυθμό ανάπτυξης χώρες της Ευρώπης και σαν κουλτούρα έρχεται πολύ στην Ελλάδα. Τώρα, το άλλο νόμισμα, η άλλη όψη του νομίσματος είναι αυτό που αναφέρατε πριν, το κομμάτι της πληρωμής όμως. Οπότε αγοράζουμε online, αλλά δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει ποσοστό αντικαταβολής 50, μερικές φορές 60%. Δηλαδή, το 60% ή το 50% αυτών που θα αγοράσουν online, τελικά θα επιλέξουν να πληρώσουν με μετρητά στο σπίτι. Εκεί νομίζω έχουμε πάρα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και ο λόγος που θα επιλέξουν να πληρώσουν μετρητά στο σπίτι δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ ότι έχω μετρητά, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχει και κάποιος που σίγουρα υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να πληρώνουν μετρητά, ας πούμε, γιατί προτιμούν τα μετρητά. Αλλά νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω εμπιστοσύνη στο κατάστημα, στο courier, ότι θα μου έρθει το προϊόν, ότι τι θα γίνει αν δεν είμαι εκεί. Δεν είμαι εξοικειωμένη τόσο πολύ με την ηλεκτρονική, ας πούμε, πληρωμή. Οπότε αυτό νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και από τη μεριά μας ως Klarna
Το προϊόν αυτό το οποίο θα λανσάρουμε πολύ πολύ σύντομα και έχει ήδη, είναι το leading προϊόν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι αυτό που έλεγα νομίζω και νωρίτερα, είναι το λεγόμενο pay later. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα πληρώσεις τίποτε τώρα και θα πληρώσεις όλο το ποσό, δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή σε δύο ή τρεις δόσεις, σε μία δόση, σε 30 μέρες. Αλλά αυτό θα πάρει τη φοβία από τον καταναλωτή ότι τι θα γίνει αν δεν μου παραδοθεί το προϊόν. Γιατί σου λέει ότι έτσι και δεν σου παραδοθεί το προϊόν, έτσι και δεν σου αρέσει το προϊόν, δεν ήταν αυτό που ήθελες, το είδες και θέλω να το αλλάξεις πλειολόγος, μέχρι τότε δεν θα σου φύγουν λεφτά από το πορτοφόλι. Δηλαδή τα λεφτά θα χρεωθούν στην κάρτα σου μετά από 30 μέρες. Οπότε όλο αυτό δεν θα χρειάζεται να πάω να ζητήσω, ας πούμε, refund, επειδή επέστρεψα ένα από τα δύο προϊόντα που πήρα. Οπότε αυτό νομίζουμε ότι θα βοηθήσει λιγάκι στο να μειωθούν τα νούμερα της αντικαταβολής, έτσι και το αγκαλιάσει ο κόσμος. Είναι κάτι πολύ πολύ καινούργιο, δεν είναι δηλαδή σαν τις δόσεις που κάποιος το ξέρει, καταλαβαίνει τι σημαίνει, άρα χρειάζεται κάποιο extra education για τον καταναλωτή. Ένας λοιπόν στόχος για το μέλλον είναι το pay later. Άλλοι στόχοι της Klarna, η στρατηγική της για το 24 και γενικότερα ποια η θέση της Ελλάδας στα στρατηγικά πλάνα της εταιρείας? Η Ελλάδα είναι ακόμα πολύ μικρή αν τη βάλουμε σε σχέση με όγκο πωλήσεων, σε σχέση με τις μεγάλες αγορές της Klarna, αλλά είναι και μία από τις νεότερες αγορές της Klarna και όπως είπαμε τα μηνύματα είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ήδη μετά την Ελλάδα έχουν λανσαριστεί άλλες 3 ή 4 χώρες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή μετά την Ελλάδα άνοιξε, τώρα μιλάμε η Ελλάδα είναι ένα χρόνο, 1,5 χρόνο η Klarna είναι στην Ελλάδα. Άρα ήδη μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει ανοίξει η Ρουμανία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Κροατία ετοιμάζεται. Άρα πάμε να κλείσουμε λιγάκι ως Klarna ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι κάποιες λίγες χώρες στον ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης που έχουν απομείνει. Και μετά ένας μεγάλος στόχος της Klarna είναι να εξετάσει και άλλες αγορές πολύ πολύ διαφορετικές από το δυτικό τρόπο, ας πούμε, αντιμετώπισης των πληρωμών. Και ένας στόχος που βάλει η Klarna είναι πραγματικά να πάει στην αγορά της Ιαπωνίας, που είναι πάρα πολύ διαφορετική, πολύ πολύ μεγάλη, αλλά πολύ πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με το τι μπορείς να πετύχεις. Άρα οι συνταγές που έχουν πετύχει στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν είναι το ίδιο σίγουρα θα πετύχουν και στην Ιαπωνία. Όσον αφορά τους στόχους της Ελλάδας της Klarna στην Ελλάδα, νομίζω ένα είναι οι καινούργιες υπηρεσίες που θα, και καινούργιοι τρόποι πληρωμής που θα λανσάρουμε. Το δεύτερο είναι σίγουρα θα κάνουμε πολύ 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 μεγάλο focus για το 2024 στο offline κομμάτι. Δηλαδή πώς μπορείς να πας σε ένα κατάστημα και να πληρώσεις με Klarna. Και νομίζω το τρίτο είναι να δούμε και αυτό που λέγαμε και στην αρχή και κάποια άλλα verticals, όπως το κομμάτι των services και όχι μόνο των φυσικών προϊόντων. Κύριε Πίτσαβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο σημερινό Smart Talks. Ευχαριστούμε και εσάς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε όλους που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε like, share, subscribe και οτιδήποτε άλλο όπου μας βλέπετε και μας ακούτε. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Smart Talks. Γεια σας.